Σκηνικό πλήρους καταστροφή σε προάστιο της Βαγδάτης με 50 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες μετά από αλλεπάλληλες εκρήξεις παγιδευμένων με εκρηκτικά αυτοκινήτων και μίας επίθεσης αυτοκτονίας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για επίθεση της Αλ-Κάιντα που συνέβη την 10η επέτειο από την απομάκρυνση του Σαντάμ Χουσέιν από την εξουσία με σκοπό την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης Αλ-Μαλίκη. Ένας αυτόπτης μάρτυρας μας είπε: «Πρόκειται για αθώους ανθρώπους. Η βόμβα εξεράγει την ώρα που έπαιρναν το πρωινό τους. Μπορείτε να δείτε την καταστροφή. Ακόμη και σπίτια κατεδαφίστηκαν. Πώς μπορεί ο Θεός να το δέχεται αυτό?» Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τόσο ισχυροί που κατέστρεψαν ολοσχερό σπίτια, αυτοκίνητα και καταστήματα. Στόχος των τρομοκρατών ήταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μια πολυσύχναστη αγορά και ένα αστυνομικό τμήμα.